Βλάχος, υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε, κύριε Βλάχο. Καλημέρα. Κύριε Βέτα, ξεκινάω με εσάς. Για το θέμα της Νοβάρτης θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ναι. Τελικά, εσείς καταλαβαίνετε ότι είχε δίκιο ο κ. Παπαγγελόπουλος, όταν είπε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Μέχρι στιγμής είναι τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή τους. Μόνο ο κ. Λοβέρδος θα κληθεί για να διερευνηθεί περαιτέρω και περιμένουν κι άλλοι πέντε να δούμε τα στοιχεία. Αυτό το ερώτημα είναι διπλό. Με ρωτήσετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Εγώ διαβάζω λοιπόν, σύμφωνα με τις εφημερίδες, τα διαβιβαστικά της εγγελίας που λένε ότι η ζημιά ακουμπάει τα 3 δις. Οι ευθύνες που είναι. Υπάρχει. Όχι. Μισό λεπτό. Είδατε, είναι διπλό το ερώτημά σας. Ναι. Με ρωτάτε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Ναι. Προφανώς, εάν η εισαγγελία λέει ότι εδώ έχει κατασπαταληθεί ή έχει γίνει διασπάθηση περίπου 3 δις δημοσίου χρήματος, καταλαβαίνετε λοιπόν πως προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Θα το πω εγώ, λένε τα γεγονότα. Πολιτικές ευθύνες. Πάμε τώρα στις πολιτικές ευθύνες. Τα 3 δις που ο κ. Λοβέρδος τα κατασπαταλήθηκε. Πάμε λοιπόν, λέει κάποιος κάτι τέτοιο. Με λέει η εισαγγελία ότι ο κύριος Λοβέρδος διασπάθησε τόσο χρήμα ή έχει βάλει το χέρι του. Όχι, για ευθύνες λέω. Όχι. Αυτή τη στιγμή υπήρχαν 10 πολιτικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα μέχρι στιγμής τα 10. Άρα είναι σκευωρία ή δεν είναι σκευωρία. Άρα δεν είναι σκευωρία για τους υπόλοιπους και είναι σκευωρία για έναν. Να το δούμε, αγαπητέ. Λέμε το εξής. Εφόσον λοιπόν έχει χαθεί τόσο χρήμα, η εισαγγελία παρεμβαίνει, ζητάει την άρση ασυλίας ενός βουλευτή, δεν τον κατηγορεί τον κύριο Λοβέρδο για τίποτα. Δεν κατηγορείται για κάτι ο κύριος Λοβέρδος. Υπάρχουν αποχώρησες ενδείξεις ότι έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Θα δούμε αν αυτές οι ενέργειες, οι οποίες από την πλευρά του κύριου Λοβέρδου έπρεπε να έχουν γίνει, έχουν πραγματικά αρνητικό αποτύπωμα στο δημόσιο χρήμα. Να το δούμε. Δεν κατηγορεί κανείς τον κύριο Λοβέρδο. Κανείς δεν τον κατηγορεί. Απλά επιτρέψτε μου. Ένα λεπτό. Εσείς δεν λέγατε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα προσωπικά και εσείς δεν το θυμάμαι προσωπικά αν το λέγατε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και όλοι, και εφημερίδες και τα πάντα, ότι βρέθηκαν χρήματα σε αριθμούς, σε λογαριασμούς πολιτικών. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ το ότι είπε. Μπαίνανε, ούτε ο Βέτας ποτέ το είπε. Μισό λεπτό, κύριε Βέτα. Δεν μπαίνανε οι βαλίτσες, οι τροχύλατες μέσα στο Μαξίμου. Ούτε είπε κανείς, λοιπόν, αυτά είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι κατέθεσαν. Αυτά που είναι. Συγγνώμη, μιλάτε με το Βέτα, δεν μιλάτε με εισαγγελέα. Μιλάτε με τον Δημήτρη τον Βέτα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ποτέ δεν ισχυρίστηκε, και μιλάτε με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Μα λέγατε είναι δύο πρωθυπουργοί. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είπε ότι ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Γεωργιάδης έχουν φάει χρήματα. Ένα ποτέ. Λεπτό. Για να συνεννοηθούμε. Ποτέ. Δεν βγήκε ο κύριος Παπαγγελόπουλος και είχε πει ότι αγγίζει 2 πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς. Μισό λεπτό. Αγγίζει. Αγγίζουν οι αποχρώσεις ενδείξεις προφανώς. Μα πώς το αγγίζει. Με αυτή την έννοια ο κύριος εισαγγελέας ή αν θέλετε η εισαγγελική αρχή καλεί σε έλεγχο αυτούς τους ανθρώπους. Μα ποιον έλεγχο, κύριε? Προφανώς δεν βρίσκω τα στοιχεία. Μισό λεπτό. Στοιχεία δεν υπάρχουν. Τα έχετε μπερδέψει τώρα. Εγώ τα έχω μπερδέψει. Όχι, δεν το λέω για σπουδά. Μα εσείς λέτε είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Εδώ εκεί 2 πρωθυπουργούς και 8 πρωθυπουργούς. Ερωτώ τον κύριο Χασαπόπουλο. Εάν το διαβεστικό της εγγελίας λέει ότι έχουν χαθεί 3 δις, ο κύριος Χασαπόπουλος δεν θα πιστεύει, δεν πιστεύει ότι πραγματικά είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο? Είναι, ξέρετε τι είναι. Ξέρετε τι είναι. Υπάρχει αυτό που σας έλεγε η αντιπολίτευση από την αρχή. Ότι ήταν μια ιστορία που υπήρχαν γιατροί. Υπήρχε το κύκλωμα του φαρμάκου. Ποιος σας είπε ότι βάλατε μέσα και υπουργούς? Ποιος σας είπε ότι είναι αυτή απ' έξω? Δεν καλούνται και 30 πρόσωπα εκτός πολιτικής. Ναι, αλλά εσείς επενδύσατε στο πολιτικό κομμάτι, κύριε Βέτα. Μα εμείς, μισό λεπτό. Εμείς προφανώς και συζητάμε το πολιτικό κομμάτι, όπως ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Βλάχος συζητούσε και εσείς το πολιτικό κομμάτι, γιατί αυτό συζητάμε. Εάν στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται 500.000 γιατροί, 100.000 άνθρωποι. Πώς δεν το συζητάμε αυτό το κομμάτι, αφού δεν βρέθηκαν στοιχεία? Ποιος σας το λέει αυτές σας? Η δικαιοσύνη. Το ξέρετε αυτό εσείς. Μα τέσσερις δεν αθωώθηκαν. Ακόμα, μισό λεπτό. Τέσσερις δεν αθωώθηκαν. Πήγε στο αρχείο η υπόθεση των 4. Μην πάμε να απομειώσουμε τώρα την υπόθεση. Εμείς δεν την απομειώσουμε. Καθεί, όχι εσείς. Μην πάμε, είπα. Δεν είπα μην πάτε. Είπα μην πάμε. Άρα λοιπόν έχουν χαθεί τεράστια ποσά. Θα σας πω κάτι. Μην μα δεν βρέθηκαν σε υπουργούς ποσά. Δεν θα ήθελα, επιτρέψτε μου την φράση και το λέω με σεβασμό. Δεν παριστάνω τη Μωρή Παρθένα εγώ. Ξέρω λοιπόν ότι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κυβέρνησε πολλά χρόνια, ο δικοματισμός, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό όταν είσαι 25 χρόνια βουλευτής ή 15 χρόνια υπουργός. Ας το δούμε όμως, και το είδαμε εμείς μέσα του εκλογικού νόμου, αλλά στο δίκαιο ελληνικός λαός να πρέπει να γίνει έτσι, να υπάρχουν θητείες, όροι, κανόνες. Λέω ότι όλη αυτή η ιστορία προφανώς η Εργαζαπόπουλε. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα θολό πράγμα που λέτε. Πρόβλημα. Είναι θολό. Πάω στο το ξεθολώνω. Λέω, ο Βέτας είναι 15 χρόνια υπουργός. Το ξεθολώνω, κύριε Εργαζαπόπουλε. Άρα υπάρχει ένα σκάνδαλο, αλλά μπλέκει ο Βέτας. Πριν, αλλά δεν γίνεται αυτό. Νομίζω θέλω να το καταλάβετε. Δεν κατηγορεί κανένας κανέναν. Κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα. Το διαβιβαστικό δεν το έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έστειλε η εισαγγελία. Εάν κατηγορείτε την εισαγγελία και εσείς,
Εάν κατηγορείται με ΑΕ, ΑΙΟΤΑ. Έξω από το Μαξίμου δεν βγήκε ο υπουργό σα και τα έλεγε αυτά. Αν κατηγορείται με ΑΙ η εισαγγελία κατά τη διαφορά, να μου το πει όποιο το κάνει. Να κρυθεί για τον ελληνικό λαό. Δεν θα το έκανα ποτέ ω πολιτικό. Αν κάποιο λοιπόν είχε αποχρώσει ενδείξει για τον ΒΕΤΑ, τον πολιτικό ΒΕΤΑ. Ο πολιτικός Βέτας τα λέγει. Τα ονόματα εξής. Γιατί τα βάλατε τότε. Ακούστε δύο διαφορετικές. Μα γιατί τα βάλατε τα ονόματα. Ακούστε δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Ο πολιτικός λοιπόν Βέτας θα σκύβε το κεφάλι, θα έλεγε θα αφήσω τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, θα λάβω τα μέτρα μου κι εγώ μετά και έχω να πω πολλά, πολύ περισσότερα πράγματα μετά. Δεν θα έβγαινε ο πολιτικός Βέτας όταν ήταν 10 χρόνια βουλευτής, για παράδειγμα, βγήκαν να κατηγορεί την δικαιοσύνη. Βγήκαν άλλοι. Την δικαιοσύνη. Καλώς, κύριε Βέτα, βάλτε μια τελεία, να δώσουμε το, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως με τον κύριο Βιούτη.